3 χρόνια αναμονής. Από τον Ιούνιο του 2017. Είναι έτσι, Πρόεδρε? Έτσι ακριβώς. 10 Ιουνίου του 2017. Ήταν η πρώτη μέρα, ημέρα Σάββατο, που έγινε μεγάλη κατολίσθηση και μετά από εκεί και πέρα άρχισε όλο αυτό το που περάσαμε δηλαδή. Μέσα σε 3 χρόνια, κλείσαμε προχθές τα 3 χρόνια και ο κόσμος ανησυχεί για τα επόμενα βήματα. Εδώ είναι, όπως λέμε, η κόκκινη ζώνη. Όπως την ονομάσαμε από την πρώτη μέρα της κατολίσθησης. Από εδώ και πέρα θεωρητικά απαγορεύεται. Δεν κατοικείται ούτε ένα σπίτι, μόνο αυτό το σπίτι εδώ κατοικείται το δίπλα μας. Να πάμε σιγά σιγά. Ναι. Από εκείνη τη στιγμή, από τις 10 Ιουνίου του 2017 μέχρι σήμερα, τι συνέβη, τι περιμέναμε, τι προσδοκούσαμε, τι έγινε? Κάθε μέρα που περνούσε εμείς φτιάχναμε και ένα βήμα προς τα εμπρός. Απλά το έχω ξαναπεί, αν θέλανε η προηγούμενη κυβέρνηση και η τωρινή και όλοι οι φορείς, θα γινόντουσαν κάποια πράγματα πιο γρήγορα. Εμείς δεν το κοιτάζουμε αυτό. Εμείς κοιτάζουμε μπροστά. Είμαστε, κατά τη γνώμη μου, ένα βήμα πριν να πάμε στα δικαστήρια. Εμείς, όπως γνωρίζετε, είναι και η Επιτροπή για να βγάλει τις κατηγορίες των σπιτιών. Πέμπτη και Παρασκευή θα έρθουν, μετά από ενημέρωση που είχα από τον κύριο Ανδρέο. Και πιστεύω ότι θα έχουμε τελειώσει. Εδώ θυμίζουμε, είναι ένα σημείο που έκατσε ο δρόμος πάρα πολύ. Ένα και από τα πολλά ρήγματα. Ένα είναι από αυτό. Τα πολλά ρήγματα. Έτσι. Εκείνες οι στιγμές πριν από 3 χρόνια, όταν ξεκίνησε το πρόβλημα και που ανάγκασε πολλούς κατοίκους να μεταναστεύσουν. Από την ημέρα που έγινε η κατολίσθηση, από εκεί που κάναμε το ρεπορτάζ και κάτω, δεν κατοικεί κανένας. Από ό,τι σας είπα. Πόσοι κάτοικοι των Αναργύρων έχουν ξεσπιτωθεί? Είναι 55 ενίκια πληρώνει σήμερα η ΔΕΗ. 55 νοικοκυριά λοιπόν, ναι. Έφυγαν από το χωριό, είναι σε διάφορες περιοχές. Διαμερίσματα στην Πτολεμαϊδα. Κυρίως στην Πτολεμαϊδα. Τα ενίκια τα πληρώνει, όπως ξέρουμε, η ΔΕΗ. Και αυτό που πρέπει να ξέρει ο κόσμος, γιατί ανησυχεί ο κόσμος και καλά κάνει. Εγώ αυτό που πρέπει να τους ενημερώσω και θα βγάλει και δελτίο τύπου, μάλλον η ΔΕΗ, ο κύριος Νίκο, Γενικός Διευθυντής Ορυχείων. Τώρα από εβδομάδα δεν ξέρω πότε ακριβώς. Και θα λέει ότι πήρε παράταση η επιδότηση ενοικίου. Είχε, να θυμίσουμε ότι είχαν, με το κλείσιμο των 3 ετών έλυγε αυτή η συμφωνία που είχε γίνει με τη ΔΕΗ για να πληρώνει τα ενοίκια. Αυτή η συμφωνία ήταν από την προηγούμενη περιφερειακή αρχή. Ήταν ένας χρόνος συν 2 και κλείσαμε 10 Ιουνίου τα 3 χρόνια. Η ΔΕΗ υποσχέθηκε ότι θα την προεκτείνει αυτή τη συμφωνία. Εμείς δεν περιμέναμε να έρθει το τέλος, κύριε Μαυρίδη. Γνωρίζετε ότι και όταν είχε έρθει ο κύριος Χατζηδάκης στο Αμίντιο, τον ενημερώσαμε και για αυτό το θέμα και για πολλά άλλα, γιατί ήταν μαζί του και ο κύριος Στάσης, ο πρόεδρος της ΔΕΗ, και είπαν ότι μην ανησυχείτε, θα πάρει παράταση η επιδότηση ενοικίου. Τώρα αυτό που έχω μιλήσει εγώ και έχω συνεννοηθεί είναι ότι δεν ξέρω το πόσο πήρε παράταση, ότι πήρε παράταση. Τώρα για ένα χρόνο, για δύο, θα το δούμε.